ήταν τέθηκε εγκαίρως υπό έλεγχο, μάλλον η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί, αλλά έστειλαν και επιθεωρητή της ΕΜΑΚ για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Καλύτερα όμως να μας τα πει η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλώς σας μεσημέρι. Έτσι έχουν τα πράγματα? Κανένα πρόβλημα από το μικρό αυτό περιστατικό? Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πράγματι δεν υπήρξε καμία διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν γύρω στις 7:30 το πρωί. Ήταν μια βλάβη που σημειώθηκε σε μονοτήραν, όπως έχετε και πει και εσείς, σε ένα μετασχηματιστή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού. Προκλήθηκε μια μικρή έκρηξη. Κατασβέστηκε αμέσως η φωτιά από τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης που έχουν οι μετασχηματιστές της Αρχής Ηλεκτρισμού. Βεβαίως ειδοποιήθηκε και η ΕΜΑΚ για προληπτικούς λόγους να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Οι λόγοι αυτή τη στιγμή εξετάζονται. Τα αίτια... Δημοσιεύθηκε μία αιτία για τυχόν υπερθέρμανση. Ισχύει αυτό? Όχι. Αυτή τη στιγμή είναι επίσημα, μπορώ να πω ότι τα αίτια διερευνώνται ακόμη. Μάλιστα. Είναι συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο? Συνηθισμένο όχι. Απλά σε περιπτώσεις που εμπλέκεται εξοπλισμός και μηχανήματα, δυστυχώς είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες βλάβες. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Την έφερε στο φως μετά από σχετική δημοσιοποίηση δικαστικής απόφασης η εφημερίδα Πολίτης. Έχει να κάνει με έναν...